Γεια σας παιδιά μου και πάλι. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το μάθημα ασκήσεις που έχουν να κάνουν με συναντήσεις κινητών. Τι σημαίνει να συναντηθούν δύο κινητά? Δύο κινητά λοιπόν μπορεί να συναντηθούν έτσι. Μπορεί να συναντηθούν έτσι. Και βέβαια μπορεί ο ένας να ξεκινήσει καθυστερημένα. Μπορεί δηλαδή να συναντηθούν έτσι. Ή με την ίδια φορά μπορεί να ξεκινήσει ο άλλος καθυστερημένα. Δηλαδή έτσι. Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις θα τις δούμε τώρα στη μεθοδολογία την οποία θα κάνουμε. Αυτή η μεθοδολογία, καταγράψτε την, είναι πολύ σπουδαία. Ακούστε την λοιπόν. Καταρχάς έχουμε συναντήσεις που γίνονται με κινητά που κινούνται σε αντίθετες φορές. Πώς δηλαδή? Αν έχουμε μία ευθεία αλφαβήτα και δύο κινητά, δύο αμαξάκια να πούμε, δύο αυτοκινητάκια, ξεκινούν από τις δύο άκρες της ευθείας αλφαβήτα. Είναι το αυτοκινητάκι α που κινείται ας πούμε με σταθερή ταχύτητα βα, και το κινητάκι από την άλλη άκρη, το αυτοκινητάκι από την άλλη άκρη β, το οποίο θα κινηθεί με ταχύτητα ββ. Είναι το αυτοκινητάκι β, θα κινηθεί με ταχύτητα ββ. Όπως λοιπόν ξεκινούν ταυτόχρονα, πέστε, αυτά τα δύο αυτοκίνητα κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Ας πούμε λοιπόν ότι η ταχύτητα αυτού είναι πιο μεγάλη και έτσι λοιπόν θα συναντηθούν από τη μεριά του β. Τότε αυτός θα έχει διανύσει μετατόπιση διάστημα χα, ενώ εκείνος θα έχει διανύσει διάστημα χβ. Η συνολική απόσταση μεταξύ τους πώς είναι? Η συνολική απόσταση μεταξύ τους είναι χ ολικό. Τι ισχύει, παιδιά μου, εδώ πέρα? Ισχύει ότι το χ ολικό είναι χα συν χβ. Δηλαδή, χ ολικό, πάμε και το γράφουμε, ίσον χα συν χβ. Συνεπάγεται, μετά πώς θα δουλέψουμε, μετά θα λέμε τα εξής. Άρα, χ ολικό ίσον. Το χα, παιδιά μου, μπορούμε να το γράψουμε, επειδή είναι ευθύ γραμμή ομαλή η κίνηση, βα επί τ. Άρα, το χα θα το γράψουμε βα επί τ. Συν το χβ, πώς θα το γράψουμε ββ επί τ. Διότι, στην ευθύ γραμμή ομαλή κίνηση, η εξίσωση της ταχύτητας είναι β ίσον, συγγνώμη, η εξίσωση της μετατόπισης είναι χ ίσον β επί τ. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, εδώ έχουμε και λέμε τα εξής. Ότι το χ ολικό λοιπόν είναι βα συν ββ, βγάζουμε κοινό παράγοντα το τ, επί τ. Πλέον μπορούμε από εδώ να λύσουμε ως προς τον χρόνο τ και να έχουμε ότι το τ λοιπόν είναι χ ολικό προς βα συν ββ. Να λοιπόν πώς μπορούμε να βρούμε τον χρόνο που κάνουν για να συναντηθούν. Αφού βρούμε αυτό το χρόνο που κάνουν για να συναντηθούν, θα πρέπει να βρούμε και το πού συναντιούνται. Πού λοιπόν, παιδιά μου, συναντιούνται? Συναντιούνται σε μια θέση όπου χα είναι, το χα λοιπόν θα είναι βα επί τ, όπου το βα το γνωρίζουμε και τον χρόνο τον έχουμε βρει από εδώ. Τι θα συνέβαινε όμως, παιδιά μου, εάν ο ένας από τους δύο είχε ξεκινήσει, ας πούμε, με καθυστέρηση? Τότε, παιδιά μου, δεν θα είχαν τον ίδιο χρόνο κίνησης. Τότε ο ένας, ας πούμε ο Β, ότι ξεκίνησε με καθυστέρηση. Τότε δεν θα είχαν τον ίδιο χρόνο κίνησης, αλλά αυτός έχει ξεκινήσει με καθυστέρηση π.χ. 2 δευτερόλεπτα. Τότε, λοιπόν, ο χρόνος του δεν είναι τ, δηλαδή ο χρόνος του δεύτερου τότε αυτοκινήτου δεν είναι τ, αλλά είναι τ πλην 2. Ενώ ο χρόνος κίνησης του πρώτου θα είναι, λοιπόν, τ, του δεύτερου θα είναι τ πλην 2. Τι θα βάλουμε λοιπόν στην εξίσωση του αυτού εδώ? Θα βάλουμε τα εξής. Χ ολικό ίσον βα επί τ, κανονικά. Ο άλλος όμως, επειδή έχει χρόνο τ πλην 2, θα βάλουμε τ πλην 2. Όταν θα φτάσουμε εδώ, παιδιά μου, θα κάνουμε την ανάλογη πράξη μας. Δηλαδή, θα πούμε ότι το χ ολικό είναι βα επί τ συν ββ επί τ πλην ββ επί 2. Στην εξίσωση αυτή πάλι, παιδιά μου, θα κοιτάξουμε να μαζέψουμε τα τ με κοινό παράγοντα, θα βγάλουμε, θα λύσουμε ως προς τ και ο χρόνος που θα βρούμε πλέον θα είναι ο ζητούμενος χρόνος. Και πάλι η θέση της συνάντησης ποια θα είναι? Θα είναι η χα ίσον βα επί τ, ή θα είναι η χβ ίσον ββ επί τ πλην 2.
Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, δουλεύουμε με ασκήσεις που είναι ευθύγραμμη, ομαλή κίνηση. Τα κινητά κινούνται σε αντίθετες ταχύτητες, λες, συναντιούνται έτσι. Μπορεί ακόμα και τα κινητά, κάποιο εκ των δύο, να ξεκινήσει καθυστερημένο. Ας δούμε όμως τώρα, παιδιά μου, μία μεθοδολογία ανάλογη, όμως για περιπτώσεις όπου τα κινητά δεν κάνουν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, αλλά τι κάνουν, κάνουν ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Τι θα συμβεί, αλήθεια, τι θα αλλάξει τότε? Τότε θα αλλάξει το εξής. Όταν θα πούμε πάλι χ ολικό ίσον χ α συν χ β, τότε θα λέμε ότι χ ολικό ίσον το χ α, πώς θα το γράψουμε στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, χωρίς αρκή ταχύτητα, ας πούμε, πώς θα είναι τότε, παιδάκια μου? Θα είναι 1 δεύτερο η επιτάχυνσή του, του α, επί τ τετράγωνο, ομοίως του β, συν 1 δεύτερο η επιτάχυνση του β, επί τ τετράγωνο. Ακόμα μπορεί και να έχουμε τον ένα να ξεκινάει σε προπορία ή σε καθυστέρηση. Αν ξεκινάει π.χ. ο β και πάλι με καθυστέρηση, τότε εκεί θα γράψουμε τ πλην 2 για παράδειγμα και όλο στο τετράγωνο. Βέβαια, αν ξεκινήσει ο α με προπορία, δηλαδή ξεκινήσει πιο νωρίς ο α, και ο χρόνος κίνησης του β είναι τ, τότε του α θα είναι τ συν 2, ας πούμε, και όλο στο τετράγωνο. Έτσι λοιπόν, το μόνο που αλλάζει στην ομαλά μεταβαλλόμενη είναι το ότι χρησιμοποιούμε τους τύπους ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης. Τώρα, παιδιά μου, πρέπει να δούμε όμως και την περίπτωση που τι θα συμβεί εάν τα δύο κινητά κινούνται, ξεκινούν και κινούνται με την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, τι θα συμβεί, βρε παιδιά, αν τα δύο αυτοκίνητα κινούνται έτσι? Δηλαδή, προλαβαίνει ο ένας τον άλλον με την ίδια φορά. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, παιδιά μου, όπου έχουν την ίδια φορά κίνησης, και το ένα αυτοκίνητο λοιπόν κινείται προς τα δεξιά, και το άλλο ομοίως κινείται προς τα δεξιά, και αναρωτιόμαστε για το πότε θα συναντηθούν. Αυτός βέβαια θα πρέπει να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα για να συναντηθούν με τον άλλον. Αυτό είναι βεβίτα. Τότε έχουμε τα εξής. Όταν λοιπόν, παιδιά μου, συναντηθούν εκεί, ας πούμε, τότε αυτός θα έχει διανύσει ένα συνολικό διάστημα χα. Ο άλλος θα έχει διανύσει ένα συνολικό διάστημα χβ. Η αρχική απόσταση μεταξύ τους είναι χ. Τότε τι ισχύει, παιδιά μου? Ισχύει το εξής. Ότι χα μείον χβ ίσον με χ. Για δέστε λοιπόν τι γράφουμε τότε. Γράφουμε χα μείον χβ ίσον χ. Το χα και πάλι όπως είχατε δει πριν, το γράφουμε πως βα επί τ μείον το χβ ββ επί τ ίσον με χ. Πάλι βγάζουμε κοινό παράγοντα τ βα μείον ββ ίσον με χ. Και φυσικά λύνουμε ως προς το χρόνο τ. Και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε προπορία ή καθυστέρηση. Αν για παράδειγμα ο Β καθυστερήσει, τότε στον χρόνο δεν βάλουμε τ, θα βάλουμε τ πλην 2. Εάν ο Α όμως προπορεύεται και ο Β τον θεωρήσουμε χρόνο τ, τότε στον Α θα βάλουμε τ συν όσο είναι. Επίσης, θα μπορούσε η ίδια άσκηση, παιδιά μου, να έχει την εκδοχή να έχουν ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Και ας πούμε ότι και οι δύο κάνουν ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Τότε τον χα τον γράφουμε 1 δεύτερο α του α επί τ τετράγωνο, μείον τον χβ που τον γράφουμε 1 δεύτερο α του β επί τ τετράγωνο, ίσον με χ. Εδώ και πάλι, παιδιά μου, θα λύσουμε ως προς τον χρόνο τ και θα έχουμε ότι, και θα βγάλουμε και κοινό παράγοντα και το 1 δεύτερο, 1 δεύτερο α του α συν μείον α του β επί τ τετράγωνο, ίσον με χ, και μετά σιγά σιγά θα λύσουμε ως προς τον χρόνο τ. Αυτά λοιπόν, παιδιά μου, με την μεθοδολογία. Αυτά που κάναμε εδώ τώρα ήταν μεθοδολογία για ασκήσεις με συναντήσεις κινητών. Όμως θα πάμε στο επόμενο βίντεο, στο οποίο επόμενο βίντεο θα δείτε πραγματικές ασκήσεις με συναντήσεις κινητών. Να δείτε λοιπόν πώς δουλεύουμε αυτές τις ασκήσεις. Εμπρός λοιπόν στο επόμενο βίντεο και...